Σερβία. Μετά τη λήξη του ντέρμπι στη Μαριούπολη, έχουμε μαζί μας τον προπονητή του ΠΑΟΡΟΥΦ, Γιάννη Σιλεβίστα. Γιάννη, πήρατε βαθμό στη Μαριούπολη. Πώς πήγε το παιχνίδι? Εντάξει, όταν έχεις συνηθίσει να κερδίζεις, ισοπαλία είναι ανάμεικτα συναισθήματα. Ήρθαμε μόνο για να κερδίσουμε. Βέβαια, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι αυτή τη στιγμή, δεν εκμεταλλευτήκαμε τις φάσεις και τις πολλές προϋποθέσεις που είχαμε να πάρουμε το μάτς. Έτσι όπως κλείσει και ο βαθμός είναι σημαντικός. Διατηρούμε την απόσταση ασφαλείας, όμως δεν έχει τελειώσει κάτι. Εμείς πρέπει να ετοιμαστούμε. Το προτάσουμε και ακόμα 11 παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ετοιμαστούμε να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι. Το πρωτάθλημα έχει με μακρύ δρόμο. Είδαμε και ο Παπάγος κέρδισε τα Σούρμενα. Πιστεύετε ότι στο τέλος θα τα καταφέρετε? Πιστεύουμε πάρα πολύ στην ομάδα μας. Και αυτό φαίνεται και στη βαθμολογία. Όπως έχω ξαναπεί, η διαφορά θα ήταν διψήφια αν δεν υπήρχε η ένσταση. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να μιλήσουμε τώρα με τα δεδομένα. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Ο πρωταθλητισμός δεν είναι εύκολος. Εμείς έχουμε δείξει ότι μπορούμε να το κάνουμε. Είμαστε οικογένεια, είμαστε συσπηρωμένοι. Και από αύριο κιόλας θα ασχοληθούμε με το επόμενο παιχνίδι στην έδρα μας που πρέπει να το κερδίσουμε το ζήτημα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Πραγματικά δώσανε το 101%. Ένα μεγάλο μπράβο στον κόσμο που πάντα μαζί μας είναι εντός και εκτός. Και πραγματικά είναι αυτό που λέμε ο 10ος παιχνίδι. Ευχαριστούμε πολύ.